θεωρώ ότι είναι πολύ θετικό ότι έχουμε φύγει εντελώς από τη συζήτηση για τα κερδοσκοπικά πανεπιστήμια. Γιατί το λέω αυτό? Υπάρχει μια, δεν υπάρχουν δύο είδη πανεπιστημίων. Δεν υπάρχουν τα δημόσια και τα ιδιωτικά. Υπάρχουν τέσσερα. Υπάρχουν κρατικά, που εξαρτώνται απολύτως από το Υπουργείο Παιδείας. Δημόσια, τα οποία έχουν ανεξάρτητες διοικήσεις. Υπάρχουν τα κερδοσκοπικά πανεπιστήμια που εκ των πραγμάτων χρεώνουν περισσότερο από την ποιότητα της παιδείας που δίνουν. Και υπάρχουν και τα μη κερδοσκοπικά που βρίσκουν τρόπους να ενισχύσουν τα οικονομικά τους, άλλους, έρευνα, δωρεές κτλ., για να παρέχουν παιδεία καλύτερη από αυτή την οποία χρεώνουν. Είναι πολύ σημαντικό ότι έφυγε η συζήτηση από τα κερδοσκοπικά. Γιατί τα κερδοσκοπικά σε όλες τις χώρες, και θα σας πω παραδείγματα, παρέχουν παιδεία κατώτερη αυτών που έχουν ακόμα τα ελληνικά πανεπιστήμια ή πολλά άλλα πανεπιστήμια. Άρα είναι αυτό ένα θετικό βήμα. Εμείς είχαμε πει από την αρχή ότι κάτι τέτοιο θα το συζητούσαμε αν την ίδια ώρα υπήρχαν μέτρα ενίσχυσης του δημοσίου πανεπιστημίου και θα ήταν ήδη μεγάλη μεταρρύθμιση αν γινόταν πραγματικά δημόσιο το πανεπιστήμιο και όχι κρατικό όπως είναι σήμερα. Όπως επίσης αν υπήρχε ένας φορέας που να θέτει και να τηρεί τα κριτήρια ποιότητας της παιδείας. Γιατί καλά λέει εδώ ότι πρέπει να υπάρχουν κριτήρια για να μπεις, αλλά πρέπει να υπάρχουν και κριτήρια σπουδών για να ξέρεις ότι αυτό το, οποίο το πτυχίο με το οποίο παίρνει ο φοιτητής αξίζει. Μπορεί να μπει αύριο στην αγορά και να ανταπεξέλθει. Το μεγάλο πρόβλημα της ελληνικής παιδείας δεν είναι η τριτοβάθμια. Είναι η πρωτοβάθμια και η δευτεροβάθμια, γι' αυτό το έχουμε δει σε επιδόσεις των παιδιών σε διεθνείς οργανισμούς. Το πρόβλημα πλέον της παπαγαλίας παλιά ήταν να πεις ότι θα βάλεις λίγο την παπαγαλία στο πλάι και θα κάνεις και λίγο κριτική σκέψη. Πλέον όλες οι εργασίες που έχουν μείνει στη Δύση είναι θέσεις εργασίας οι οποίες απαιτούν κρίση. Εννοείται στην αγορά. Και όχι μόνο, δηλαδή και ακόμα και για να γίνεις καθηγητής πανεπιστημίου ή οτιδήποτε άλλο, πλέον σου ζητούν πράγματα τα οποία παλιά το σχολείο δεν είχε μέσα στο πρόγραμμα σπουδών. Αυτό έχει αφήσει μια γενιά, μην το κάνουμε παραπάνω από αυτό, παιδιών, χωρίς τα εργαλεία που χρειάζονται για να ανταπεξέλθουν στις σημερινές συνθήκες. Και εκεί θα έπρεπε να δίνει την έμφαση του το Υπουργείο Παιδείας, ο Υπουργός Παιδείας και ο Πρωθυπουργός, γιατί εάν δεν δουλέψουμε εκεί, ό,τι και να κάνουμε στο Πανεπιστήμιο, αυτό το οποίο θα αποκτούμε είναι παιδιά τα οποία δεν έχουν δυνατότητα να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες της σημερινής κοινωνίας. Η αίσθηση δική μου είναι ότι οι αγρότες σκληρώνουν τη στάση τους για τον εξής λόγο. Και θα ξεκινήσω με ένα εφημισμό, αν θέλετε. Έχετε ακούσει τον όρο ποτέ αγροτική πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη? Ποτέ. Μέτρα έχουμε ακούσει. Αγροτική πολιτική δεν υπάρχει όμως. Και δεν υπάρχει για ένα πολύ απλό λόγο. Ο κύριος Μητσοτάκης υπολογίζει ότι. Τα μέτρα, κύριε Γερουλάνο, που έγιναν τα τέσσερα χρόνια. Δεν είναι αγροτική πολιτική και θα εξηγήσω τι. Και θα εξηγήσω τι είναι αγροτική πολιτική. 3% είναι το ποσοστό της οικονομίας που είναι στην αγροτική παραγωγή. Πλην όμως, περίπου 10% του ελληνικού πληθυσμού είναι ή αγρότες ή συμπληρώνουν το εισόδημά τους από κάποιο αγρότημα το οποίο έχουν. Άρα τους απασχολεί. Το γεγονός ότι ο κ. Μητσοτάκης κοιτάει την οικονομία χωρίς να κοιτάει την κοινωνία είναι το πρώτο πρόβλημα το οποίο έχετε να αντιμετωπίσετε σήμερα. Το δεύτερο είναι ότι τα μέτρα είναι πάντα πολύ λίγα, πολύ αργά. Θα εξηγήσω ακριβώς τι θα σήμαινε αγροτική πολιτική για μας. Καταρχήν, δεν μπορείς να έχεις έναν αγρότη να ελπίζεις ότι θα επιβιώσει ο αγρότης όταν το κόστος του είναι απαγορευτικό. Το κόστος παραγωγής εννοείται. Το κόστος παραγωγής. Το κόστος, για παράδειγμα, της ενέργειας που έχουν αυτή τη στιγμή οι Έλληνες αγρότες είναι τεράστιο. Ενώ θα μπορούσε άνετα αυτό το κόστος να έχει μειωθεί πάρα πολύ, αν σε συνεταιρισμούς έδινες ένα ελάχιστο ποσοστό των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Ελάχιστο ποσοστό. Δεν θα προσβαλόταν κανένας μεγάλος επιχειρηματίας. Η κυβέρνηση αποφάσισε να τα δώσει όλα σε μεγάλους επιχειρηματίες. Ούτε αυτός. Αυτή την ώρα, 6 ελληνικά προϊόντα της αγροτικής μας γης έχουν βρει τα καλύτερα ράφια και τα καλύτερα εστιατόρια του κόσμου. Έτσι έχουμε το λάδι, τις ελιές, το γιαούρτι, τη φέτα. Και άλλα πράγματα, ναι. Τα ψάρια και τα κρασιά. Αυτά είναι τα βασικά προϊόντα που έχουν καταφέρει να διεισδύσουν. Υπάρχει και ο κρόκος, ας πούμε, που είναι ένα πολύ ιδιαίτερο. Ναι, αλλά εδώ μιλάμε για προϊόντα τα οποία κάνουν διαφορά σε μεγάλους πληθυσμούς στη χώρα. Φωστά. Αυτά τα προϊόντα, το να βάλεις άλλα 5 προϊόντα, άλλα 10 προϊόντα σε αυτά τα ράφια και τα εστιατόρια πλέον είναι εύκολο. Το βασικό εργαλείο της Ισπανικής Αγροτικής Πολιτικής, που είναι μια πετυχημένη αγροτική πολιτική και δεν περιμένει μόνο την ΚΑΠ. Δημιουργεί δικές τις συνθήκες για τα δικά της προϊόντα. Παύλου, είναι οι συνεταιρισμοί. Οι συνεταιρισμοί
δεν σημαίνει επειδή, ότι κάτι επειδή δεν δούλεψε στην Ελλάδα πρέπει να το καταργήσουμε. Ναι, αλλά πρέπει να το δούμε πάνω σε μια καινούργια βάση. Γιατί εγώ έχω μάθει ότι όταν ψηφίζει τις αξίες σου, ο κόσμος σε συγχωράει ακόμα και αν διαφωνεί μαζί σου. Όταν όμως πας απέναντι στις αξίες σου, ο κόσμος δεν το ξεχνάει ποτέ.